πω την αλήθεια, αν έχω ένα γιο π.χ. δεν θα θέλω να μπει σε αυτή. Γιατί δεν θα θέλεις? Γιατί εγώ έχω ζήσει ότι θα μου αρέσει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, έτσι, τις ελεύθερες ώρες, να ασχοληθεί με κάτι που του αρέσει. Αλλά για να έχει διαφορά ο αθλητισμός με τον πρωταθλητισμό. Και δεν θέλω να μπει σε αυτή τον τρόπο ζωής, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Δούλευα. Δούλευες ενώ ήσουν στο γυμνάσιο, για παράδειγμα? Ναι. Τι δουλειά έχεις κάνει? Έχω δουλέψει στη Λαχαναγορά. Χρόνια πρωί. Πολλά. Ναι, 2,5. Γιατί έπρεπε να προλαβαίνω. Πήγαινα τον πρωί, ξέρω εγώ, 2,5-3 ώρα στη Λαχαναγορά. Δούλευα. 8 η ώρα ερχόμουν στο σχολείο. Κοιμόμουν μέσα να ξεκουραστώ. Κοιμόμουν στην τάξη. Σε πολλές φορές, ναι, κοιμόμουν μέσα. Τελευταίο θρανίο, ξέρω εγώ. Γίναγα σπίτι, έτρωγα. Όλα καλά, ξέρω εγώ, με τους δικούς μου ότι τα πήγα καλά σχολεία. Και ετοίμασα την τσάντα μου για να πάω στο γυμναστήριο της ΑΕΚ. Ήξεραν οι γονείς ότι δουλεύει η Λαχαναγορά? Το καλοκαίρι ναι, το χειμώνα όχι. Δεν το ξέραμε. Όχι. Ήταν για να έχεις τα δικά σου λεφτά. Ναι, σίγουρα έπρεπε να έχω χρήματα. Δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό αν δεν υπάρχουν χρήματα. Βρήκες βιβλίο πυγμαχίας? Ναι, όχι πυγμαχίας. Μάνι. Μάνι. Μανιάτης. Μαμά, μπαμπάς. Ναι. Από πού? Από τον Πύργο Δηρό. Πύργο Δηρό Λαγωνίας. Κέντρο Μάνι. Ναι, το σπήλαιο της Μάνι, το γνωστό σπήλαιο. Περήφανος ο Μανιάτης, γιατί ξέρεις, οι Μανιάτης και οι Κρητικοί και οι Ποντοί είναι πάρα πολύ περήφανοι για το γένος τους. Εντάξει, όλοι οι Έλληνες είναι περήφανοι που είναι Έλληνες. Αρναουτιάνος δηλαδή, από το Αρναούτι, πώς κάπως έτσι λένε εκεί. Ναι, Αρναουτιάνοι, Κιλιάνοι, Κολοκουριάνοι, έτσι λένε τις οικογένειες εκεί, ονομασίες. Και βγάζει και πυγμάχους η Μάνη. Έχει και τον Τζαγκράκο. Ναι, έχει όχι μόνο τον Τζαγκράκο. Έχει, α σου πω, ακόμα και παλιότερο. Θα σου ξεκινήσω από τον Ορφανάκο, έναν αθλητή που ήταν εθνική ομάδα, τώρα σου λέω περίοδο 60. Ο οποίος ήταν εθνική ομάδα, έκανε επαγγελματικούς αγώνες εδώ στην Ελλάδα και ξενιτεύτηκε στην Αμερική. Ναι, και με πολλούς αγώνες επαγγελματικούς. Και έφτασε να παίζει στα event του Μοχάμεντ Αλί, στο Madison Square Garden, ναι. Main event. Άρα υπάρχει το DNA αυτό. Κάπως έτσι. DNA, εντάξει, γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς καλούς αθλητές. Απλά δεν έχουμε την υποδομή, δεν μπορούν να εξελιχθούν. Ξέρεις, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό που λέμε το κρατάμε μανιάτικο, το έχεις στο ring από κανέναν αντίπαλο. Για καμία revanche που λένε. Κοίταξε, να σου πω κάτω. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είμαι αγύριστο κεφάλι όπως είναι οι περισσότεροι από εκεί, αλλά εντάξει, λογικά για να μπλέξει με αυτά τα δυναμικά αθλήματα πρέπει να έχεις και λίγο εγωισμό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Η μικρή τώρα για την κόρη σου θα της έλεγες τώρα να διαβάζει βιβλία από εδώ και πέρα. Πώς θα την πεις ο μπαμπάς που μόνο διαβάζει? Θα την πεις η μαμά. Μαμά θα την πεις, έτσι. Ναι, είναι το μόνο σίγουρο. Πρώτα το σχολείο, πρώτα διαβάσματα, οι σπουδές. Δηλαδή, όπως τα έχω πλάσει εγώ στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν, αλλά λογικά άμα δοθούν οι σωστές βάσεις από την οικογένεια θα πάνε όλα καλά. Πρώτα το σχολείο, πρώτα τα γράμματα. Που έχει αναλάβει η Ελένη. Που έχει αναλάβει η Ελένη, ναι. Έτσι. Εν τω μεταξύ κάνω και ορθογραφικά λάθη πάρα πολλά εγώ. Και καμιά φορά όταν είμαστε σπίτι και δείχνουμε στη μικρή και γράφω τίποτα, αρχίζει η Ελένη και λέει: πω, πολύ άμα το αφήσει ένα το παιδί, καταστράφηκε. Εντάξει, αυτό είναι μπάλα στην οικογένεια. Έχει την Ελένη που αναλαμβάνει όλα αυτά και εσύ ουσιαστικά κάνει τη δουλειά σου. Πυγμαχής και φέρνεις τα λεφτά στην οικογένεια. Ωραίο. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ με τη μικρή. Να σου πω τώρα την αλήθεια, τη μικρή την μεγάλωσε η Ελένη. Έτσι ήμασταν μόνοι στο εξωτερικό, όπως ξέρεις. Γέννησε εκεί, μόνη, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα. 24 ώρες το 24ωρο, πιστός φρουρός. Και γι' αυτό είναι έτσι με την Ελένη. Δηλαδή, καθόμαστε και τη λέω: ποιον αγαπάς πιο πολύ, τη μαμά, που είναι μεγάλη τώρα. Ναι, 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 καταλαβαίνει τα πάντα. Και μου λέει τη μαμά. Τη μαμά. Ή άμα πάμε στο κρεβάτι και. Ξέρεις, πάω, όχι, έχει φύγει, πήγε η μαμά, κλαίει, κάνει ράν. Εντάξει, και μου αρέσει και αυτό βέβαια. Όχι ότι δεν αγαπάει για μένα, αλλά ξεχωρίζει η κατάσταση. Τι έχεις δει στην τηλεόραση με τον μπαμπά? Μου κάνει box και δογκέβησε τον άλλον. Για πες μου, Λιβιά, κλείσε λίγο τα μάτια και θυμίσου πώς κάνει η προπόνηση ο μπαμπάς, τι κάνει στην προπόνηση. Και άνοιξε τα και πες μου. Θυμάμαι στην Ελλάδα που είχε ένα σάκο κρεμασμένο και
και τον έκανε έτσι. Κουράζεται στην προπόνηση ο μπαμπάς? Κάνει πολύ προπόνηση ή δεν κάνει καθόλου? Κουράζεται. Θα ήθελε να ξαναπάτε με τον μπαμπά και τη μαμά στην Αμερική ή θέλει να καλαμένετε εδώ? Θέλω να ξαναπάω στην Αμερική. Θέλει να ξαναπάς, ε. Τέλεια. Με τον Μιχάλη είμαστε μαζί 16 χρόνια από το Λύκειο, παντρεμένοι 6. Έχουμε την αγάπη η οποία είναι 5 χρονών. Γεννήθηκε στην Αμερική όπου και μέναμε. Δύσκολη είναι η δουλειά που κάνει. Δεν είναι σαν άνθρωπος δύσκολος. Είναι οι απαιτήσεις της δουλειάς του, τα ωράρια, οι προπονήσεις, το ειδικό φαγητό που θα φάει. Αυτό είναι το δύσκολο. Δεν κάνει δουλειά γραφείου, θα έρθω μεσημέρι σπίτι και τελείωσε. Είναι όλη μέρα και όταν έχει προετοιμασία είμαστε όλη η οικογένεια σε προετοιμασία. Ευτυχώς που έχουμε το Skype και τα λέμε. Βλεπόμαστε δηλαδή. Το άσχημο είναι ότι δεν βιώνει, δεν βλέπει την καθημερινότητά μας, πώς μεγαλώνει το παιδί. Χάνει δηλαδή πράγματα από τη ζωή της αγάπης. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Μικρή δεν μπορούσε να το καταλάβει γιατί λείπει. Δηλαδή μου έλεγε γιατί δεν είναι εδώ, να κάνει εδώ προπόνηση. Τώρα το καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά του. Με ρωτάει πότε θα έρθει, αν είναι δύσκολα, αν θα κερδίσει ο μπαμπάς. Μερικές φορές με ψυχώνει, δηλαδή μου λέει: ξέρω θα κερδίσει ο μπαμπάς, μην στεναχωριέσαι. Είναι όνειρο του Μιχάλη να πυγμαχίσει τη χώρα του. Όχι για να δείξει ποιος είναι και τι είναι, αυτό εντάξει, αυτό το δουλειά του είναι εκεί, την καριέρα του ξέρουμε. Για να δείξει στον κόσμο τι είναι η πυγμαχία, τι είναι η αληθινή πυγμαχία. Εδώ στην Ελλάδα και το περιμένουμε, ναι, το περιμένουμε όλοι.